Και σήμερα έχουμε τον Τζόνι που να μας δείξει τα δικά του tips. Σήμερα θα δείξουμε τρία χαρακτηρίσματα με τρεις διαφορετικούς τύπους μαγιών. Πάμε να δούμε μαζί. Φύγαμε. Χαίρετε, έχουμε τον φίλο μας Χάρη, του οποίου θέλουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο στυλ. Το μαλλί του είναι ελαφρώ σχηματιστό και θέλουμε να το κάνουμε με τη φούτσα μας, να το φέρουμε πίσω, δηλαδή προς τα αριστερά, να δώσουμε όγκο και να βάλουμε μια κομμάτα που να γυαλίζει, έτσι ώστε να έρθει όλο ομοιόμορφο πίσω και να έρθει αρέσει και με το σχήμα προσώπου του Χάρη και με γενικά με το στυλ του. Για το συγκεκριμένο μαλλί του Χάρη, όπως είπαμε πριν, έχουμε τη συγκεκριμένη φούτσα, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στο γυάλισμα και να δώσουμε ένα όγκο στη μαλλί που χρειαζόμαστε. Η συγκεκριμένη φούτσα είναι στα 28 cm και είναι η ιδανική για τους τύπους των μαγιών. Τώρα θα στεγνώσουμε τα μαγιά και θα τα βάλουμε στην κατεύθυνση που θέλουμε να τα βάλουμε, δηλαδή αριστερά. Θα τα στεγνώσουμε πρώτα με πιστολάκι και μετά θα έρθουμε με τη φρούτσα μας και θα κάνουμε την κίνηση δάμε. Δουλεύουμε σιγά σιγά τον καρπό, σιγά σιγά σιγά, έτσι ώστε να δώσουμε όγκο στη ρίζα και να γυαλίσουμε την άκρη. Απλά τι κάνω εγώ, κάνω τα χέρια μου σαν χτενιά, περνώ τα μέσα στο μαλλί και τι τον είναι. Και παίρνουμε ένα λόγο στη φορά που θέλουμε, ο Γάτης θέλει τα αριστερά και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχουμε τον φίλο μας Παύλο, το οποίο το μαλλί του είναι κανονικό. Και θέλουμε να το φέρουμε στο natural του, στο φυσικό του, δηλαδή wavy. Και τώρα θα δείξουμε το αφρό μου πώς είναι να το κάνουμε. Τώρα θα πιάσουμε τη φυσικά μας και θα κάνουμε. Τώρα έχουμε το μαλλί μας και φέρνουμε το προς τα κάτω. Comment, να μας κάνετε subscribe και like και